Δημήτρη, λίγο περίεργα ξεκίνησε σήμερα το πρωινό σας, αρχή της εβδομάδας, είχατε ένα ατύχημα, ευτυχώς όμως δεν υπήρχε κανένα θύμα. Πείτε μας λίγο πώς το ζήσατε εσείς σαν οδηγός του φορτηγού που τράκαρε με ένα επιβατικό. Πώς να ζεις, την ώρα που βλέπεις ο άλλος και πετύεται μπροστά, δεν έχει περιθώριο να κάνεις, να αντιδράσεις, τρελαίνεσαι. Όμως αυτά είναι δευτερόλεπτα, είναι απλώς όταν τελειώσε όλα. Και ήμουν εντάξει, βλέπω και δεν έχω τίποτα. Μόνο σκεφτόμουν να μην έχει και ο άλλος. Όμως μέχρι να σταματήσει το φορτηγό να το μαζέψει, γιατί δεν καθόταν. Και στον τοίχο που τρακάρει συνεχίζει να προχωράει. Όταν βγήκα έξω, γιατί εγώ ήμουν εντάξει και προλάβω και έσβησα το φορτηγό, γιατί στριμωγμένο μέσα γιατί δεν μπορείς να δουλεύει τα πόδια, γιατί σβήνει κάτω με το σβηστήρι. Αυτό είναι το κακό. Δεν είναι στο διακόπτη. Και το διακόπτη δεν γυρίζει και όλες πάλι για να σβήσει. Και σκεφτόμουν. Νιώθω και δεν είχα τίποτα, μόνο να βγω έξω να δω τον άλλον. Και όμως δεν προλάβα να το δω γιατί το βγάλε ο γιος του, το πήρε, δεν ξέρω, το πήρε νοσοκομείο που το πήρε. Απλώς μου λέει και είναι εντάξει ο άλλος. Και εκεί ηρεμήσα. Θέμα ζωής, να μην κάνω ζωές. Μετά με τα σίδρα, καλύτερα να μην είναι τίποτα. Αλλά και είναι καμιά φορά και αυτά γραμμένα. Εσείς ανεβαίνατε κανονικά τον επαρχιακό και σας βγήκε από τη στροφή το επιβατικό αυτοκίνητο. Οπότε... πλευρά, ναι, να πάει προς την πόλη. Ναι. Βγαίνει ο γιος του μπροστά. Φλάσια οι δύο για να βγουν. Βγαίνει ο γιος, είχα απόσταση λίγο. Βγήκε ο γιος, εγώ ζυγόσα κοντά και δεν περιμένω ο άλλος να βγει έξω. Και δεν ξέρω τι αντιδράσει, τι θα κάνει, γιατί δεν μπορείς να βλέπεις τον άλλο μέσα, τι πώς γίνεται. Βγαίνει στο κεντρικό, βλέπει δεξιά-αριστερά. Έλα που δεν. Όλα καλά. Είμαι πολύ κοντινή απόσταση και δεν μπορούσα να αντιδράσω, να κάνω τίποτα. Απλώς κόψα το τιμόνι να μην το φάω. Λέω κάτι θα κάνει για αυτός, μάλλον δεν φρενάρει καθόλου. Μάλλον δεν φρενάρει καθόλου, γιατί αλλιώς δεν θα είχε γίνει.